Η κυρία Κέρι Μαυρομάτη είναι στην ανοιχτή γραμμή. Κυρία μου, καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, μάλλον χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για τον Ερντογάν και για την πολιτική που εφαρμόζει, γιατί είναι όλα γίνονται στο πλαίσιο της παντουρκικής πολιτικής, όπως ξέρουμε, και το τελευταίο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, το Εθνικό Συμβούλιο της Τουρκίας, τι αποφάσισε μέσα στο 2021. Αλλά θα ήθελα ειδικότερα να αναφερθώ για την επίσκεψη Κιράν στην Ελλάδα και το ότι επετράπη να γίνει μια τέτοια επίσκεψη, σε σχέση με αυτά που είπε και ο Τσαβούσογλου όταν επισκέφτηκε ο κύριος Δένδιας. Σε ιδιωτικά πλαίσια. Ναι, σε ιδιωτικά πλαίσια εντός εισαγωγικών. Πόσο ιδιωτικά μπορεί να λέει να είναι όταν σας φέρνω τους χαιρετισμούς του Τσαβούσογλου και του Ερντογάν. Ξέρετε, αυτά στη διπλωματία δεν ξέρω πώς μπορεί να τερμινεύσει ο τύπος, αλλά στη διπλωματία οποιασδήποτε δηλώσεις ενός κρατικού οργάνου είναι δηλώσεις κρατικού οργάνου και μάλιστα υφυπουργού εξωτερικών. Και όταν λέει ότι επισκέπτομαι τους Τούρκους της Δυτικής Θράκης και τους Τούρκους της Θεσσαλονίκης, αυτή είναι μια μονομερής δήλωση τουρκικού οργάνου. Δεν είναι ιδιωτική επίσκεψη. Μπορεί να υποβαθμιστεί βέβαια, αλλά δεν πάβει να είναι μια δήλωση ενός τουρκικού οργάνου. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα λίγο να επισημάνω και να συσχετίσω τι είπε ο Μευλούτ και τι είπε και ο Κιράν, εάν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Είπε λοιπόν ο Μευλούτ ότι όταν πήγε ο Δένδιας ότι εμείς αποδεχόμαστε ως Ρωμιούς Ορθοδόξους τις μειονοτικούς της πόλης. Ο Κιράν τι είπε, η Τουρκία έχει ικανοποιήσει πολλές απαιτήσεις της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και κάλεσε την Ελλάδα να πράξει το ίδιο. Θα ήταν λίγο χρήσιμο να θυμηθούμε ότι στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης είχε αποφασιστεί η βιαία μετακίνηση πληθυσμών κατά παράβαση της αρχής της αυτοδιαθέσεως, η οποία ήταν η πολιτική του Ουίλσον εκείνη την εποχή. Και μεταγενέστερα κατά της αρχής της διακήρυξης για τα δικαιώματα του ανθρώπου του Χάρτη Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, έγινε η ανταλλαγή στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης, υπεγράφει η Συμφωνία Αναγκαστικής Ανταλλαγής Ελλήνο-Τουρκικών Πληθυσμών στις 31 του 1923, παρότι ήταν μια συνθήκη η οποία δεν εξασφάλιζε τα δίκαια των Ελλήνων και τη συμμετοχή των Ελλήνων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εν πάση περιπτώσει έγινε μια αναγκαστική ανταλλαγή σε βάρος των Ιθαγενών χριστιανικών πληθυσμών. Έφυγαν 1.600.000 από την Ανατολική Θράκη έναντι 350.000 μουσουλμάνων. Η αναγκαστική ανταλλαγής, η σύμβαση αναγκαστικής ανταλλαγής εξαίρεσε τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, μιλάει για Έλληνες κάτοικοι Κωνσταντινούπολης και μιλάει και για μουσουλμάνους κατοίκους της Δυτικής Θράκης. Αυτό το λέει το άρθρο 2 της σύμβαση της ανταλλαγής. Και τι λέει η σύμβαση της ανταλλαγής, ότι αυτοί οι οποίοι μένουν εκεί είναι ιθαγενής πληθυσμός, είναι οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, θέλουν θεωρηθεί ως Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, ως πάντες οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι ήδη προ 30 Οκτωβρίου 1918 στην περιφέρεια της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολεως, όπως καθορίζεται δια νόμου του 1912. Τι είχαμε λοιπόν εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη? Είχαμε δημογραφική υπεροχή του ιθαγενούς ελληνικού πληθυσμού, όπως είχαμε και στη χριστιανική Σμύρνη. Τι είχαμε μετά από το 1923? Είχαμε το 1947 το φόρο ακίνητης περιουσίας των Κωνσταντινούπολιτών, που έγινε έμεση δίωξη όλων των Ελλήνων Κωνσταντινούπολιτών, διότι αν δεν πλήρωναν το φόρο θα πήγαιναν σε τάγματα εργασίας.
Άρα στέρηση του ανθρώπινου δικαιώματος, της περιουσίας, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας. Τι έχουμε μετά? Έχουμε το 1964, διωγμό Κωνσταντινοπολιτεών σε 24 ώρες να ξεπουλήσετε και να φύγετε. Συνεπώς, ποια ανθρώπινα δικαιώματα εξασφάλισε η Τουρκία στους Κωνσταντινοπολίτες που δεν εξασφαλίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα? Αυτά τι συνιστούν? Δημιούργησαν μια πρόκληση φόβου σε όλους τους Κωνσταντινοπολίτες, και από τους 300.000 οι οποίοι ήταν τότε, έχουν μείνει σήμερα 3.000, κύριε Κουμιώτη. Είναι 3.000. Περίπου. Τι συνιστά αυτό κατά το Διεθνές Δίκαιο και κατά τη Σύμβαση της Ρώμης, που είναι το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου? Mm-hmm. Έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Έτσι. Αυτό δεν το κατήγγειλε ο κύριος Δένδιας ούτε εκεί, ούτε εδώ εστάλει μια διακοίνωση στην οποία να τους λένε: τι λέτε κύριοι, τι κάνατε εσείς στην Κωνσταντινούπολη και τι κάνουμε εμείς εδώ? Ήταν 80.000 και έχουν γίνει 120.000. Εκεί πόσοι είναι στην Κωνσταντινούπολη, ποια περιουσία έχουν, πόσο ευημερούν οι Κωνσταντινοπολίτες οι ελάχιστοι οι οποίοι έχουν μείνει? Λοιπόν, ύστερα μας είπε ο κύριος Μελβούτ, ο αγαπητός φίλος του Νίκο, και μάλιστα χθες προχθές βγήκε ο Ερντογάν και κάλεσε τους Έλληνες της πόλης να επανέλθουν, να επιστρέψουν. Α, πού να επιστρέψουν στις περιουσίες που τις έχουν πάρει? Έτσι. Πού είναι οι περιουσίες των Ελλήνων? Λοιπόν, αυτοί δεν είναι Ρωμοί, όπως μας είπε ο Μελβούτ. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ρωμαϊκή εθνικότητα, ούτε ρωμαϊκή ηθαγένεια, κύριε Μελβούτ. Εγώ αν ήμουνα θα του έλεγα. Υπάρχει ελληνική ηθαγένεια και τουρκική ηθαγένεια. Λοιπόν, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης εκείνη την εποχή ήταν Έλληνες κάτοικοι, οι οποίοι είχαν τουρκική υπηκότητα. Τι κάνατε εσείς τότε? Κάνατε διάπραξη εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας ως μέρος της παντουρκικής πολιτικής σε καιρό ειρήνης, αμέσως μετά το 1923. Τι θα πει μειονότητα κατά το διεθνές δίκαιο, αγαπητέ φίλε Μελβούτ, θα του έλεγε ο κύριος Δένδιας? Μειονότητα θα πει μια εθνική ομάδα η οποία συνιστά μια μειοψηφία μέσα στην πλειοψηφία του πληθυσμού του κράτους. Μα δεν ήταν μειοψηφία οι Κωνσταντινοπολίτες, ήταν πλειοψηφία. Εσείς το κάνατε μειονότητα. Πώς τους κάνατε? Με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος. Με εγκλήματα κατά της ειρήνης. Επίσης, για τη Δυτική Θράκη τώρα. Σε έρθουμε λοιπόν στη Δυτική Θράκη. Τι παρέβλεπε η σύμβαση για την αναγκαστική ανταλλαγή? Λέει στο άρθρο 2 ότι θέλουν συθεωρηθεί ως μουσουλμάνοι οι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Πάντες οι μουσουλμάνοι εγκατεστημένοι στην περιοχή ανατολικώς της Μεθορίου γραμμής της καθοριστήσης το 1913 δι' της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Τι μας λέει ο κύριος Τσαβούσογλου? Εσείς δεν μπορείτε να αποδέχεστε όσους λένε ότι είναι Τούρκοι. Αυτό είναι μία καταπίεση και καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι είναι τουρκικής καταγωγής. Δηλώνουν αυτό που αισθάνονται. Τι μας είπε ο κύριος Καλίν προχτές εδώ? Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους της τουρκικής μειονότητας τόσο στη Δυτική Θράκη όσο και στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Καλίν ανακάλυψε ότι υπάρχει και τουρκική μειονότητα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αυτό πώς το αντιλαμβάνεται η ελληνική κυβέρνηση. Και μάλιστα ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και περιορισμούς της ελευθερίας γλώσσας, η μειονοτική δηλαδή της Θεσσαλονίκης, και λατρείας. Επίσης είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας που διατηρούν την ταυτότητά τους και τη θρησκεία τους παρά τις αντιξοότητες αναφέρεται στη Δυτική Θράκη. Τι σημαίνει είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας? Σημαίνει παρέμβαση στα εσωτερικά της Ελλάδος. Τι σημαίνει? Σημαίνει παντουρκική πολιτική, η οποία τι λέει? Ενίσχυση του αλυτρωτισμού και της αυτονομίας όλων των μουσουλμάνων όπου βρίσκονται. Ακούσαμε λέει τα προβλήματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης που είναι η άρνηση της εθνικής ταυτότητας. Ποια εθνική ταυτότητα
αυτοί οι άνθρωποι δέχονται για τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης ή για τους Έλληνες της Ήμβρου και της Τενέδου. Λέει εργαζόμαστε για την ειρήνη στην περιοχή. Ποια εργάζονται για την ειρήνη στην περιοχή? Με την επιδίωξη αλλαγής συμβατικών ελληνοτουρκικών συνόρων που μας το λένε καθημερινά ότι θέλουμε να αναθεωρήσουμε τη συνθήκη της Λοζάνης διότι τα συμφωνηθέντα όρια δεν μας συμφέρουνε. Με τη διαίρεση της Κύπρου αυτοί είναι που εργάζονται για την ειρήνη και για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η ελληνική κυβέρνηση όμως τι έκανε? Δεν απήντησε τίποτα. Τίποτα δεν απήντησε. Και επίσης είπε, επανέλαβε, δεν θα παραμείνει αδιάφορη στην παραβίαση και τη διάβρωση των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Mm-hmm. Ποια παραβίωση και ποια διάβρωση βλέπουνε? Βέβαια, το άρθρο 2 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου λέει ότι έκαστος δύναται να επικαλείται εθνική και κοινωνική καταγωγή. Άλλο να επικαλείται εθνική και κοινωνική καταγωγή και άλλο να λέει ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι τουρκικής καταγωγής. Πώς ξέρετε, που ξέρετε εξής πολύ καλή ιστορία, δεν είναι τουρκικής καταγωγής οι μουσουλμάνοι της Θράκης. Είναι Μπεχταζίδες και Αλεβίτες που έδιωξε ο Κεμάλ. Επίσης είναι και Πουμάκι. Δεν είναι τουρκικής καταγωγής όλοι οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Επίσης άσκησαν το δικαίωμα της επιλογής της ελληνικής ηθαγένειας το 23. Από πότε που είναι, στερούνται δικαιωμάτων τουρκικής καταγωγής? Τώρα πάμε στην Ήμβρο και στην Τένεδο για να δούμε πόσο σέβεται τα δικαιώματα των Ελλήνων σύμφωνα με τους συμβατικούς κανόνες τους τότε και σύμφωνα τη συνθήκη της Λοζάνης αλλά και σύμφωνα με το σύγχρονο ανθρωπιστικό δίκαιο. Τι έλεγε η συνθήκη της Λοζάνης στο άρθρο 14? Ότι θα παραμείνουν υπό τουρκική κυριαρχία οι νήσοι Ήμβρου και Τενέδιου, αλλά θα απολαμβάνουν ειδικές διοικητικές οργανώσεις αποτελουμένου εκ τοπικών στοιχείων και θα παρέχουν κάθε εγγύηση στο μη μουσουλμανικό ηθαγενή πληθυσμό σε ό,τι αφορά τοπική αυτοδιοίκηση και την προστασία των περιουσιών και των προσώπων. Εσείς που έχετε πολύ καλύτερη πληροφόρηση σύγχρονη, αυτά τηρήθησαν, κύριε Κουμιώτη? Όχι βέβαια. Δεν τηρήθησαν. Λοιπόν, για ποια ανθρώπινα δικαιώματα μας μιλάει και για ποια ειρήνη στην περιοχή μας μιλάει? Θα έχει, λέει, διατήρηση της τάξεως με αστυνομία στρατολογημένη μεταξύ του ηθαγενούς πληθυσμού. Δεν είναι μειονότητα. Είναι ηθαγενής πληθυσμός, κύριε Μευλούτ. Αγαπητέ Μευλούτ, έπρεπε να του πει ο Νίκος ο Δέδιας, και κύριε Κυλάν. Ναι. Από πού το βρήκατε ότι είναι μειονότητα? Θα έχουν τοπική αυτοδιοίκηση? Πού υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα? Πόσοι έχουν μείνει από τον ηθαγενή πληθυσμό στην Ήβρο και στην Τέρμεδο, κύριε Κουμιώτη? Σήμερα δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 5.000. Είναι 5.000. Είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα η Τουρκία δεν είναι... Το 23, το 23 ήταν περισσότερο από 100.000. Ήταν περισσότερο από 100.000, βεβαίως. Άρα η Τουρκία τι είναι? Δεν είναι, όπως μας είπε, ο Κιλάν που ενδιαφέρεται για τη διεθνή ειρήνη και την τάξη. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα και για τη διεθνή κοινότητα. Διότι είναι ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 5.000 όλοι μαζί. Και Ήμβρου, Τενέδου και τις πόλεις 5.000. Α, μαζί, όλοι μαζί. Ναι, και στις τρεις περιοχές μας. Α, και στις τρεις περιοχές. Ναι. Λοιπόν, ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Mm-hmm. Όταν αυτοί στερήθηκαν, θυμάμαι που είχατε δείξει που στο ΚΑΣ απέναντι που είχαν κάνει στάβλο την εκκλησία. Έτσι. Θυμάμαι την συγκλονιστική εκπομπή που είχατε κάνει. Mm-hmm. Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας. Ποιο δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας όταν γίνονται οι εκκλησίες στάβλο? Έχουμε κάνει εμείς κανένα τζαμί στάβλο? Ίσα ίσα δεν δίνουμε λεφτά να φτιάξουμε εκκλησίες και ξεκλήσια. Προχθές με πήραν από ένα χωριό της Ορεστιάδας. Δεν έχουν παπά. Του Θωμά χτες δεν είχαν εκκλησία γιατί δεν στέλνει ο παπά στο χωριό ο επίσκοπος εκεί της περιοχής. Ποια ασφάλεια στην περιοχή αυτή απείλαυσαν αυτοί οι άνθρωποι? Ποια ασφάλεια στην ιδιοκτησία και στην περιουσία απείλαυσαν? Αυτά είναι διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι άρθρα, είναι το 18, είναι το 3, είναι το 17.
το οποίο δεν απολαμβάνει. Κυρία Μαυρομάτη, το 1992, το 1993, είχα αποκαλέσει από τηλεοράσεις στο TRT. Η κυρία Μπακογιάννη, τότε υπουργός πολιτισμού, στην κυβέρνηση του πατέρα της, είχε δώσει 300 εκατομμύρια δραχμές, 300 εκατομμύρια, για να αναστηλώσει το Κουρσούμ Τζαμί στα Τρίκαλα. Και επειδή το αποκάλεσε τηλεοπτικά τουρκομουσουλμανικό περίτωμα, με έτρεχαν 6 χρόνια στα δικαστήρια. Ναι, σας έχω ακούσει που το έχετε ξαναπεί, ναι. 6 χρόνια έτρεχα στα δικαστήρια. Για να αθωωθώ, βέβαια, στο τέλος από κάποιον δικαστή. Μάλιστα. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αντί να καταγγείλει, λοιπόν, η Ελλάδα... Όχι, το ανέφερα αυτό, διότι τα Τρίκαλα δεν είχαν την παραμικρή υποδομή τότε. Τα 300 εκατομμύρια όμως για το Κουρσούμ Τζαμί τα έδωσε η Μπακογιάννη. Και πόσες εκκλησίες δικές μας δεν έχουν αναστηλωθεί και καταραίουν καθημερινά. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, και αντί λοιπόν η Ελλάδα να καταγγείλει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο προσωπικά τον Μεβλούτ, τον Ακάρ και τον Ερντογάν βάσει του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα κατά της ειρήνης, για εγκλήματα, διότι ποια είναι τα εγκλήματα κατά της ειρήνης, είναι η πρόκληση φόβου που κάνει ακόμη και σήμερα στον ισιωτικό λαό. Θυμόσαστε εκείνη την περίφημη δήλωση «Δεν θα έχουν που να κρυφτούν». Αυτό τι είναι, αυτό είναι πρόκληση φόβου. Αυτή ως μέσον εξαναγκασμού για να κάνει ένας λαός αυτό που δεν θέλει. Δηλαδή τι να παραδώσει τα νησιά και τις νησίδες του. Αυτό όμως έχει καταδικαστεί στη δίκη της Νιρεμβέργης. Και αυτό και γι' αυτό είναι προσωπικά υπεύθυνα τα κρατικά όργανα. Ξέρετε όμως κάτι, εδώ πέρα, κυρία Μαυρομάτη, για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Βεβαίως, ναι, χαρακτηρίζουν την μειονότητα, την μουσουλμανική μειονότητα κατά παράβαση συνθήκης, όπως πολύ σωστά λέτε, της Λοζάνης, η τουρκική πλευρά. Αλλά προβάλλει, προσέξτε, και μια σειρά όμως από κάποιους ισχυρισμούς. Κάποιοι ισχυρισμοί όμως έχουν και μια βάση. Ποια είναι η βάση? Η βάση είναι ότι την ευθύνη την έχει η ελληνική πλευρά. Και ήταν ο Παπάγος, για θυμηθείτε τον νόμο τον 365, το 54. Όταν χαρακτηρίζει η ελληνική πλευρά, χαρακτηρίζει τα σχολεία της μειονότητας ως τουρκικά. Ναι. Από εκεί ξεκινά η ιστορία. Ναι, ήταν τεράστιο λάθος της κυβέρνησης Παπάγου. Ναι. Βέβαια, εκείνο είχε γίνει στο πλαίσιο της επιβεβλημένη σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έτσι, ελληνοτουρκική φιλία. Ναι, και την ίδια περίοδο οι Πομάκοι, στους οποίους έχουμε αφιερωμένο ειδικό άρθρο, έτσι, άρχισαν να θεωρούνται τουρκικής καταγωγής για να ξεχωρίζουν από τους Πομάκους της Βουλγαρίας. Ναι. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1954, έτσι, εποχή ψυχρού πολέμου. Ναι. Κομμουνιστικός κίνδυνος από το Βορρά. Λοιπόν, και το Μάρτιο του 1972 τα σχολεία άλλαξαν πάλι όνομα και έγιναν μουσουλμανικά ή μειονοτικά. Ναι. Πώς όμως βρέθηκαν οι μουσουλμάνοι στη Θράκη? Έχουν δίκιο, δηλαδή, οι Τούρκοι που ισχυρίζονται ότι οι Οθωμανοί ήρθαν στη Θράκη ως κατακτητές. Ναι, ότι υπήρχε κατοχή ελληνικού εδάφους και υπήρξε εδαφική μεταβολή το 1923, γι' αυτό έχουμε και τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία καθορίζει όρια, εδαφικά όρια. Και γι' αυτό λέμε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα εδαφικά όρια με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης και, και βάση της Διεθνής Σύμβασης της Βιέννης του 1969. Διότι μία σύμβαση η οποία καθορίζει εδαφικά όρια δεν αλλάζει. Μόνο με συνένεση αυτή που επιδιώκουν τώρα. Διότι λένε ότι θέλουν τη συνένεση και το είπα και στον Δένδια. Ναι. Ότι εδώ θα συμφωνήσουμε, θα κάνουμε διάλογο. Θέλετε να κάνουμε διάλογο και να συμφωνήσουμε ή θέλετε να καυγαντίζουμε? Τέλος πάντων, οι μουσουλμάνοι πάντοτε στην περιοχή, οι μουσουλμάνοι έπικοι πάντοτε στην περιοχή ήταν μια μικρή μειοψηφία, έτσι. Αυτά αναφέρει η ιστορία. Βεβαίως. Αλλά επειδή έκαναν κάποια λάθη οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν σημαίνει ότι οι σημερινές κυβερνήσεις θα πρέπει να το συνεχίζουν, κύριε Κουμιώτη. Όταν έχεις τόσο πολλά επιχειρήματα και όταν έχεις την απειλή χρήση βίας καθημερινή και την αφισβήτηση της ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας καθημερινή, και να κάθεσαι να τα καταπίνεις αμάσιτα. Και οι περισσότεροι από εκείνες τις μειονότητες ήταν οι περιβόητοι Γιουρούκοι, που ήταν αρχαιολογικό, φύλο περιπλανόμενο σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, αρχαιοελληνικό φύλο, έτσι. Βεβαίως. Οι οποίοι, βέβαια. Δυστυχώς οι Έλληνες πολιτικοί δεν ξέρουν, έτσι, ούτε γεωγραφία ούτε, έτσι, ιστορία.
Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και όπως είπατε και εσείς, οι Έλληνες βουλευτές δεν γνωρίζουν τίποτα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εκλογή και η αντιμισία. Έτσι, μα ούτε τους πομάκους δεν είμαστε ικανοί να υποστηρίξουμε. Αυτό και να πούμε την αλήθεια, ότι ήταν απόγονοι των αρχαίων αγριάνων και ότι η μόνη σχέση με τους Τούρκους ήταν η θρησκεία, τίποτα άλλο. Θυμάμαι, είχαμε κάνει ένα συνέδριο στο ΕΠΑΜ και είχε έρθει μία με πολύ κόπο και πόνο μία πομάκα και μας έλεγε τι υφίσταται. Τι υφίσταται εκεί επάνω. Αλλά δυστυχώς δεν τολμάνε να μιλήσουν. Έχουμε δηλαδή όλο το συμβατικό δίκαιο με το μέρος μας, το διεθνές συμβατικό δίκαιο. Θα μου πείτε τι θα κάνει το διεθνές συμβατικό δίκαιο. Δεν πειράζει. Αυτό, αντί να πετάνε φωτοβολίδες οι Τούρκοι, ας πετάξουμε κι εμείς. Δεν πρέπει να μην τους λέμε ότι κύριοι κάνετε προς παρασκευή επιθετικού πολέμου κατά το άρθρο 7 παράγραφος 2 της συνθήκης της Ρώμης, όταν έχετε αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκίας του 2021 που λένε ότι έχουμε μέχρι τον 25ο μεσημβρινό εδαφική κυριαρχία, όταν κάνουμε ασκήσεις γαλάζια και πατρίδα όλο το 2021, όταν έχουμε εξανθρωπισμό των παράνομων μεταναστών με βάση το άρθρο 7.2 παράγραφος γάμα του καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, τι να συνεργαστούμε, κύριε αγαπητέ Μευλούτη, για την παράνομη μετανάστευση? Μάλιστα. Όταν έχουν παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, της Διεθνής Σύμβασης για την Έρευνα και τη Διδιάσωση, για την Διεθνή Σύμβαση για την ατυχηματική ρήπανση που καταστρέφουν αυτά τα ανασφαλή πλοία και τους ρίχνουν στη θάλασσα. Επίσης, το έχει πει και η Ντελπόντε, δεν ξέρω αν το πρέπει να το έχετε δει οπωσδήποτε. Η Ντελπόντε, που ήταν εισαγγελέα στο Διεθνώς Ποινικό Δικαστήριο, αυτή έχει μιλήσει εδώ και χρόνια, από το 2018, ότι ο Ερντογάν θα πρέπει να παραπευθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ειδικά για το θέμα της παράνομης μετανάστευσης και των προσφύγων, τους οποίους τους χρησιμοποιεί ως εργαλείο. Αυτό που λένε εργαλοποίηση δεν είναι εργαλειοποίηση, δεν το λένε σωστά. Είναι παραβίαση της Διεθνούς Σύμβασης του 1979 για παραβίαση για ομοιρία ανθρώπων και επίσης θέτει, εκβιάζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα ότι ή θα εφαρμόσω τη δική μου πολιτική στη Βορειοανατολική Συρία και στο Αιγαίο ή θα σας γεμίσω όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα με παράνομους μετανάστες. Αυτό γιατί δεν βγαίνει να τα πούνε? Γιατί 3,5 εκατομμύρια απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα γεμίσει με παράνομους μετανάστες και με όσους ζητάνε άσυλο. Και αυτοί κάθονται και τους ακούνε. Και όχι κάθονται και τους ακούνε, τους δίνουν και λεφτά. Και για να τελειώσω, κύριε Κουμιώτη, εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να υπάρξει μια διαμαρτυρία άμεση. Γιατί? Διότι όταν δεν υπάρχει διαμαρτυρία, θεωρείται ότι αποδέχεσαι αυτά τα οποία λέει το άλλο κράτος το οποίο σου προκαλεί ζημία στα εθνικά σου συμφέροντα. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Υπάρχει νομολογία διεθνών δικαστηρίων. Γιατί? Διότι η διαμαρτυρία θεωρείται μονομερής κρατική πράξη για μια αναγνώριση διεκδίκησης ή αμφισβήτησης από το θυγόμενο κράτος. Μόλις διαπιστώσει ότι η πράξη του κράτους που το θίγει είναι επιζήμια για τα εθνικά του συμφέροντα. Η σιωπή και η παθητική συμπεριφορά που μας έχει επιβάλει η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Γερμανία και όλες οι μεγάλες δυνάμεις νομιμοποιούν δικονομική ένσταση και στο πλαίσιο των διεθνών δικαστηρίων αλλά και στο πλαίσιο των διμερών. Γιατί εξακολουθούν να σωπαίνουν αφού τα ξέρουν? Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν το νομικό και πολιτικό οπλοστάσιο των Τούρκων. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, κύριε Κουμιώτη. Κατάλαβα. Επιτέλους έπρεπε να υπάρξει μία αντίδραση. Θα τολμούσε ποτέ να πάει Έλληνας υφυπουργός υπέξ στην Τουρκία και να πει αυτά τα οποία είπε ο Κιλάν ή αυτά που είπε ο Μελβούτ? Όταν έχουν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας οι Τούρκοι ακόμη και σήμερα, ποιος θα μιλήσει? Εδώ μιλάει η Ντελπόντε για εγκλήματα του Ερντογάν και δεν μιλάει η Ελλάδα, δεν μιλάει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Μάλιστα. Έχω διαμαρτύρομαι έντονα που λένε. Δεν ξέρω, θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει με όλα αυτά που συμβαίνουν ότι υπάρχει μυστική διπλωματία σε εφαρμογή. Και αυτό εμείς δεν θα το επιτρέψουμε. Τουλάχιστον ο ελληνικός λαός, ο οποίος
δεν παραμένει στις καφετέριες, όπως είπατε προηγουμένως. Εκείνη, εγώ πιστεύω ότι είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποία δεν θέλει εκχώρηση ελληνικού εδάφους και ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στους Τούρκους. Εσείς αγωνίζεστε γι' αυτό, το ξέρω πάρα πολύ καλά, όπως αγωνιζόμαστε και εμείς το ΕΠΑΜ γι' αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αγωνόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.